Λόγω του ότι όλοι ξέρουμε ότι πρόκειται για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όλοι ονειρευόμαστε να είναι εκεί πέρα μέσα ο Αλέξανδρος ή να έχει σχέση με τον Αλέξανδρο αυτός ο τάφος, άσχετα αν δεν είναι μέσα το πτώμα του, ας πούμε, τότε πρέπει να βοηθήσουμε όλοι οι Έλληνες και ειδικά οι Μακεδόνες στην ταχύτερη αποκάλυψη του μυστικού. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι το ελληνικό δημόσιο έχει τις γνωστές αγκυλώσεις, τη γνωστή γραφειοκρατία, πρότεινα χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο να θέσει ο Δήμος στη διάθεση των αρχαιολόγων τον εξοπλισμό του, μηχανικό εξοπλισμό και προσωπικό, ώστε να βοηθήσει στην επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας. Γιατί δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι σίγουρα οι άνθρωποι θα χρειάζονται κάποια πράγματα, ας πούμε 10 σκαλοσιές να αντιστηρίξουν κάτι, ένα μηχάνημα, και θα πρέπει να πάρουν έγκριση για τη δαπάνη από το Υπουργείο Πολιτισμού κλπ. Κλπ. Ενώ όλα αυτά τα πράγματα λύνονται με ένα τηλεφώνημα στο Δήμο. Και εδώ βέβαια συμπλήρωσα ότι, επειδή θεωρώ ότι είναι χρέος όλων των Ελλήνων, έτσι και εμείς σαν εταιρεία είμαστε στη διάθεση της ομάδας που κάνει τις ανασκαφές, αν νομίζει ότι κάτι χρειάζεται. Χρειάζεται 2 φορτηγά, χρειάζεται έναν εξκαφέα, χρειάζεται κάποιες καλοσχές να αντιστηρίξει κάτι. Με ένα τηλεφώνημα είμαστε στη διάθεσή τους, αντί να τρέχουν στα Υπουργεία και να ζητάνε εγκρίσεις, σε μία ώρα αυτά όλα τα μηχανήματα να είναι παρόντα στον τόπο της ανασκαφής. Νομίζω ότι είναι χρέος όλων των Ελλήνων και φυσικά δικό μας.